Να καλησπέρισω εδώ τον Ηλία Σιακαντάρη. Σήμερα είχαμε ένα πολύ θετικό κλίμα στι αγορέ για την Ελλάδα, Ηλία. Είχαμε ραγδαία αποκλιμάκωση πριν από όλα του spread των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, το οποίο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου δύο ετών. Είναι η διαφορά στο κλίμα. Σήμερα πριν δύο χρόνια μία έκρηξη σαν αυτή του Σαββατοκύριακου μπορεί να επηρεάζει αρνητικά. Σήμερα οι αγορέ δεν επηρεάστηκαν, αντίθετα αντανακλούν μια αισιόδοξη εικόνα για τις προοπτικές της Ελλάδας. Εστιάζουν στην εκταμείευση και στο σημερινό Eurogroup. Οι σημερινές πάντως εξελίξεις περιγράφουν μια οικονομία που έχει ξεκινήσει να παρουσιάζει χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής χώρα, τουλάχιστον στα εξωτερικά τη χαρακτηριστικά. Το ελληνικό σπρέντ, όπω είπε, μειώθηκε ραγδαία σήμερα κατά περίπου 50 μονάδε βάση. Είναι μικρότερο από τι 900 μονάδε. Και πέρα από τι αναλύσει όπω τη Morgan Stanley που είδαμε, η άλλη θετική διαπίστωση τη μέρα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά και τι πρόσφατε αναβαθμίσει τη ελληνική οικονομία, διαπιστώθηκε, άρχισε να ξαναρχίζει μάλλον να τροφοδοτεί απευθεία την ελληνική οικονομία με ευρώ, ρευστότητα δηλαδή και μάλιστα φθηνή. Δεν είναι μόνο η Τράπεζα τη Ελλάδο που τροφοδοτεί την οικονομία με ακριβότερα δανεικά. Πάμε όμω να δούμε την εξέλιξη του σπρέτ, γιατί κατηφορίζουμε αυτό το βουνό που ανεβήκαμε τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε να είναι η τελευταία κάτι φορά είναι στις 880 μονάδες βάση σήμερα. Είναι σε επίπεδα Φεβρουαρίου του 2011. Σου θυμίζω, Καντάφη και Μουμπάρακ ήταν ακόμη πρόεδροι και η Τρόικα έδινε συνεντεύξεις τύπου στην Ελλάδα. Από τότε άρχισε το εμπάργο. Το ενδεικτικό κόστος δανεισμού σήμερα για 10 χρόνια είναι στο 10,5% όταν είχε φτάσει η ΣΥΑ πάνω από 30% για να ναι. δανειστεί η Ελλάδα για δεκαετία. Ωστόσο η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί στην ελεύθερη αγορά, άρα τι σημασία έχει. Και οι συνθήκε στην πραγματική οικονομία, θα προσθέσω, παραμένουν ζωφερέ. Η ανεργία είναι ψηλά, η χρηματοδότηση ανύπαρκτη, τα κοινωνικά προβλήματα εντείνονται. Αλλά, το spread είναι ένα τεχνικό δείκτη. Yeah. Είναι ένα σημαντικό περιτύλιγμα. Εντό μπορεί να υπάρχει ακόμη πρόβλημα. Όμω από την άλλη, αν δεν μειωθούν τα spread, αν δεν μειωθεί το κόστο δανεισμού, δεν πρόκειται να τελειώσει η ομοιρία τη Ελλάδα από τον επίσημο δανεισμό. Άρα, μα αρέσει ή όχι. Τα μικρά, τα χαμηλά spread είναι προϋπόθεση για όλους σαν κριτήριο εξόδου, mm -hmm. όχι μόνο για μας. Μικρότερα spread, σε συνδυασμό με πλεόνασμα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συνδυασμό που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μικρότερο κόστος δανεισμού. Βέβαια υπάρχουν ρίσκα, τα οποία μπορεί να αναστρέψουν το κλίμα και τα ρίσκα δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωζώνη. Προ το παρόν όμω, η εύθραυστη εικόνα δείχνει καλή για την Ελλάδα και για ολόκληρη η την Ελλάδα. Ηλία, πολλοί αναλυτέ επισημαίνουν ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο αφιέρωσε στην μελέτη του μεγάλη έκταση στην πιθανότητα εξόδου τη ναι. Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Νομίζω όμω ότι σε αυτή τη φάση είναι για να τρομάξει του Ευρωπαίου περισσότερο και του Γερμανού, τι πιστότερε χώρε, όχι του Έλληνε. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο φοβάται το εξαιρετικά απίθανο σενάριο οι Ευρωπαίοι κάποια στιγμή να άρουν τη στήριξή του στην ελληνική οικονομία και να χάσει το Ταμείο τα λεφτά του. Είναι νομίζω φυσικό να βλέπουμε επιχειρήματα τα οποία τονίζουν το ρίσκο για την Ευρώπη μια τέτοια εξέλιξη από το Δούνο Σα ευχαριστώ πολύ, Ηλία.